βίντεο τι μου έφερε ο ταχυδρόμος, γιατί μου ήρθαν και άλλα πραγματάκια στο ταχυδρομείο. Μερικά από αυτά κρατήθηκα να μην τα ανοίξω, γι' αυτό θα τα ανοίξω εδώ μπροστά σας. Και έχω και κάποια να σας δείξω τα οποία τα άνοιξα, αλλά θέλω να σας τα δείξω για να γεμίσει έτσι αυτό το βίντεο. Αλλά κατά κύριο λόγο, σε αυτό το βίντεο θα πάρουμε μέρος πράγματα τα οποία δεν έχω ανοίξει και μου έχει φέρει ο ταχυδρόμος. Είδα ότι σας άρεσε πολύ το προηγούμενο βίντεο, έτσι είπα να το συνεχίσω. Δεν ξέρω πώς κρατιέμαι κάθε φορά και δεν τα ανοίγω, σκεπτόμενοι ότι πρέπει να κάνω ένα βίντεο. Οπότε πάμε να αρχίσουμε κατευθείαν. Κάποια από αυτά τα έχω πάρει με δικά μου χρήματα, κάποια μου τα έχουν στείλει. Πάμε να αρχίσουμε κατευθείαν, γιατί θα βγει μεγάλο. Αρχίζω από τα μικρά όπως πάντα και προχωράω. Και σήμερα δεν έχω τον κόπτη μου, έχω ψαλίδι γιατί κάποιος τον εξαφάνισε από το σπίτι, νομίζοντας ότι είμαι επικίνδυνη, αλλά την βρήκα την άκρη και θα ανοίγω με το ψαλίδι τα βηματάκια μου. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα δεν ξέρω από πού είναι. Είναι ένα κολλιέ από ό,τι βλέπω και λογικά το είχα παραγγείλει κάπου κάποτε από το eBay ή από κάποιο site το οποίο σου πάει τις παραγγελίες και τα στέλνει ξεχωριστά. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν θυμάμαι από πού το είχα πάρει, λογικά από eBay. Είναι ένα χρυσό κολλιέ, έτσι σκουριασμένο χρυσό, ωραίο κολλιέ. Τίποτα το σημαντικό. Πάλι μικρό δεματάκι και πάμε να το ανοίξουμε. Φοβάμαι ότι με το ψαλίδι πες να καταστρέψω τι έχει μέσα. Εντάξει, δεν πειράζει. Αυτό είναι... Τι είναι αυτό? Ό,τι να είναι. Λοιπόν, λέω ό,τι να είναι γιατί είναι ένα κολλιέ πάλι. Αλλά είναι ένα κολλιέ που είχα παραγγείλει από το eBay. Το θέμα είναι πότε το είχα παραγγείλει. Τώρα έχουμε μέσα Φεβρουαρίου. Και αυτό το κολλιέ το είχα παραγγείλει ή τέλειο Οκτώβρη ή αρχές Νοέμβρη. Δηλαδή Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Ιανουάριο, Φεβρουάριο. Έκανε σχεδόν 4 μήνες να έρθει. Καλή αργά παρά ποτέ, δεν πειράζει. Και είναι ένα κολλιέ το οποίο το αγάπησα τρελά γιατί το πήρα σε plexiglass διάφανο και το ήθελα και σε μαύρο. Δείτε το και σε μαύρο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ εντυπωσιακό. Και στο eBay τα είχα βρει λίγο ακριβά, δηλαδή τα είχα βρει γύρω στα 6-7 ευρώ. Ενώ όταν μετέπειτα έψαξα σε άλλα online καταστήματα κινέζικα, τα είχα πολύ πιο φθηνά, γύρω στα 3-4 ευρώ. Γι' αυτό, αν ενδιαφέρεστε για τέτοιο κολλιέ, κάντε ρε την αγοράς, γιατί εγώ δεν είχα κάνει. Οπότε ναι, αυτό. Μετά έχω ένα δεματάκι το οποίο μου ήρθε από την W7, η οποία είναι μια εταιρεία καλλιτικών. Την έχουμε και εδώ στην Ελλάδα, αλλά είναι αγγλική εταιρεία αν θυμάμαι καλά και μου έστειλε κάποια πράγματα για να δοκιμάσω. Έχει 3 πραγματάκια μέσα. Το πρώτο που πιάνω, και σίγουρα θα πιάνω αυτό πρώτο, είναι ένα κραγιόν. Λέγεται Butter Kiss Lipstick, είναι έτσι, μου θυμίζει πολύ τη συσκευασία των Butter Lipstick της NYX. Είναι ένα φούξια χρώμα, το οποίο είναι στην απόχρωση Fabulous Fusia και θα το κάνουμε τώρα swatch για να δούμε πώς γράφει. Γράφουν πολύ απαλά, σαν πραγματικά σαν βούτυρο, φαίνονται έτσι λίγο πιο ενυδατικά, αλλά η απόδοσή τους είναι φοβερή. Είναι φοβερό και το χρώμα που μου στείλανε, πολύ ανοιξιάτικο, ωραίο. Και το δεύτερο πράγμα που πιάνω είναι μία μάσκαρα, η οποία λέει ότι είναι Lengthening Thickening Mascara, στην απόχρωση Black, δεν γράφει κάτι άλλο. Είναι αυτή εδώ. Έχει ένα πάρα πολύ απλό βουρτσάκι, το οποίο δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε. Πάρα πολύ απλό. Θα τη δοκιμάσω και θα σας πω τη γνώμη μου. Σίγουρα κάπου θα σας πω τη γνώμη μου για αυτά τα προϊόντα. Και το τρίτο πράγμα που είναι μέσα πρέπει να είναι μια παλέτα. Αν κρίνω καλά. Ναι. Είναι μια παλέτα η οποία λέγεται 10 out of 10 και έχει κάποια απόχρωση. Δεν ξέρω. Δεν γράφει κάτι από πίσω συγκεκριμένο. Θα το ψάξω όταν θα τα κοιτάξω καλύτερα τα προϊόντα. Λοιπόν, και οι σκιές που έχει μέσα. Η παλέτα μοιάζει εκπληκτικά με τις παλέτες της Beauty UK νομίζω. Είναι έτσι. Και τα χρώματα έχει nudes, έχει λίγο πιο γκρι μαύρα. Είναι όλες σήμερα οι σκιές. Σαν την είναι σήμερα, όχι με glitter, σήμερα έχουν.
Και έχει και τρία ωραία χρωματάκια, ένα ροζ, ένα μοβ και ένα γαλάζιο, το οποίο είναι πιο ανοιξιάτικα. Και να κάνω swatch τώρα, ποιο να κάνω swatch, θα κάνω αυτό εδώ. Θα κάνω και αυτό το ωραίο το μπλε. Λοιπόν, κάνω swatch αυτό εδώ. Γράφει έτσι. Θα κάνω swatch και αυτό. Δεν έχει αυτό πολύ έντονη απόδοση. Να τα βάλω στο χέρι μου. Ναι, το ένα γράφει πολύ πιο καλά, ενώ το άλλο το γαλάζιο λογικά θα πρέπει να το χρησιμοποιήσω με βρεγμένο πινέλο για να κάνει καλύτερη απόδοση λοιπόν. Δεν θα πούμε από την αρχή ότι είναι τελείως μάπα, θα του δώσουμε μια ευκαιρία. Το κλείνουμε προς το παρόν, ευχαριστώ την W7, αν μπορεί να ακούσει ελληνικά και να καταλάβει. Thank you my friends, thank you. Πάω πάλι σε δέμα, το οποίο δεν ξέρω από πού είναι. Γιατί αυτά τα κινέζικα ρε παιδιά σας έχω πει, δεν γράφουν από πάνω από πού είναι, από ποιο κατάστημα είναι. Καταλαβαίνετε ότι εγώ πρέπει να μπερδευτώ, αλλά μόλις δω το περιεχόμενο μπορεί και να καταλάβω. Πρέπει να έχει κάποιο ρούχο μέσα, γιατί το βλέπω πολύ φλάφι το δεματάκι. Α, κατάλαβα από πού είναι. Λοιπόν, είναι από το Ζάφουλ, αν θυμάμαι καλά και αν λέγεται έτσι στο site. Είναι από τα site τα οποία μου έβγαλε στα προτινόμενα κλπ. Και μπήκα έτσι να χαζέψω και βρήκα κάτι το οποίο μου άρεσε φοβερά. Αρχικά να σας πω ότι πήρα δύο κολλιέ. Το ένα είναι αυτό εδώ, το οποίο το είχα πάρει και σε άσπρο με μαύρο. Και το άλλο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κολλιέ. Είναι πιο ανοιξιάτικο, ιδιαίτερο. Μισό λεπτάκι να σας το δείξω, θα σας το δείξω ωραίο, μην φαίνεται χάλια. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ. Δεν είναι πολύ ωραίο. Και ήταν πάρα πολύ οικονομικά και αυτά. Σας έχω πει ότι έχω μια τρέλα με τα κολλιέ. Τα κάνω δώρο παντού. Μου τα παίρνουν οι μαμάδες μου, οι θείες μου, οι αδερφοί μου κυρίως κλπ. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Αυτό θα το κρατήσω, δεν θα το δώσω. Και αυτό που πήρα για να κάνω την παραγγελία ήταν μια φοβερή μπλούζα. Μπλουζοφόρεμα βασικά. Παιδιά, το είχε και αν θυμάμαι σε μπλε και σε γκρι ή σε μαύρο, κάτι τέτοιο. Είναι αυτή εδώ η μπλούζα, η οποία είναι λεοπάρ, πάνω γράφει Wound, δεν ξέρω τι σημαίνει. Google Translator σίγουρα, γιατί δεν ξέρω τι σημαίνει. Τι είναι το Wound? Ας μας πει κάποιος. Α, είναι το ραβδί, ή δεν γράφεται έτσι? Δεν ξέρω παιδιά, ελπίζω να μην βλέπει η μάνα μου, γιατί θα λέει τι σε έστελνα αγγλικά τόσα χρόνια, δεν πειράζει. Λοιπόν, και είναι λεοπάρ και δεν είναι ακριβώς λεοπάρ μόνο, όλο της το ύφασμα είναι σαν γούνινο, δηλαδή έχει μαλλί. Δεν ξέρω, μπορείτε να το βλέπετε, δεν είναι λογικά από λεοπάρ, δηλαδή. Είναι vegan η μπλούζα, πάντως είναι πολύ εντυπωσιακή, ειλικρινά πολύ εντυπωσιακή και σχετικά οικονομική, δηλαδή έκανε όσο θα την έβλεσε, ξέρω εγώ, κάτι αντίστοιχο το πέρασε μπέρσκα, ας πούμε. Και αχ, πολύ ωραία είναι. Αυτή είναι λοιπόν η μπλούζα από Ζάφουλ. Ένα δεματάκι που μου στείλανε από την εταιρεία Max Pro. Η εταιρεία αυτή έχει διάφορα προϊόντα styling, περιποίησης, εργαλεία styling κλπ. Είναι επαγγελματική και παρόλα αυτά έχει πολύ οικονομικά πράγματα. Νομίζω αξίζει να τις ρίξετε μια ματιά, δηλαδή εγώ τρελάθηκα με τα πράγματα που είχε. Οπότε, από πού ανοίγει αυτό το δέμα ρε παιδιά? Το χάσα. Και μου στείλανε. Το πρώτο που πιάνω, τι είναι αυτό? Α, είναι χτένα. Το βλέπω έτσι, τι είναι αυτό? Είναι μια χτένα. Α, ωραία. Γιατί η δικιά μου άρχισε να παλιώνει και έπρεπε να την αλλάξω. Αυτή θέλω να την πιάσω. Είναι από αυτές τις χτένες που είναι τώρα στη μόδα και δεν ανοίγουν. Άνοιξε καλό μου. Λοιπόν, και είναι μια χτένα που ξεμπερδεύει τα μαλλιά πάρα πολύ εύκολα. Και είναι ιδανικές αυτές οι χτένες αν λούσεστε και χτενίζεστε ακριβώς μέσα το μπάνιο, που αυτό κάνω εγώ, για να μην σπάει τρίχα. Ωραία χτένα αυτή εδώ. Το καπάκι της δεν είναι
γυαλιστερό πλαστικό, είναι πιο σαν γόμα τέλος πάντων, ωραία υφή, δεν γλιστράει. Αυτή εδώ είναι η χτένα. Και το άλλο που μου έστειλα είναι αυτό εδώ, το οποίο λέγεται Max Pro Twist. Αυτό εδώ είναι ένα σίδερο για μπούκλες. Ωραία. Και λέει πόσες ίντσες είναι. Και θα το βρω. Α, το καλό είναι ότι έχει και γάντι μέσα, για να μην καίγεσαι. Πρώτη φορά παίρνω προϊόν που έχει γάντι και πάντα καίγομαι εγώ και τσουροφλίζομαι, οπότε ωραία. Είναι ένα σίδερο για μπούκλες και ευτυχώς είναι σε μέγεθος που δεν έχω. Βλέπω ότι έχει on-off και να ρυθμίσει τη θερμοκρασία κλπ. Θα με δείτε να το χρησιμοποιώ κάπου σίγουρα. Πολύ ωραία η συσκευασία του κιόλας, είναι ελαφρύ και πάλι είναι έτσι σαν γόμα το γύρω-γύρω, είναι έτσι ράμπερι το πλαστικό του. Μετά πάμε σε ένα θεματάκι το οποίο έχω ανοίξει και είναι από την εταιρεία Lashionista. Μου έστειλε να δοκιμάσω κάποιες μπλεφαρίδες τους. Και έχω ανοίξει το ένα ζευγάρι, το έχω χρησιμοποιήσει non-stop τουλάχιστον 5-6 φορές από την ώρα που μου ήρθαν. Είναι το ζευγάρι μπλεφαρίδες το οποίο φορώ και στο βίντεο Get Ready With Me Valentine's Day και ήταν η πρώτη που έπιασα και δοκίμασα γιατί ήμουν σίγουρη ότι θα κάτσουν ακριβώς πάνω στο μάτι μου χωρίς να χρειαστεί να τις κόψω γιατί έχω μικρά ματάκια. Οι συγκεκριμένες μπλεφαρίδες είναι η Noir Premiere και είναι φανταστικές, τις άλλες δεν τις έχω δοκιμάσει, αυτές τις έλειωσα, πραγματικά τις έλειωσα και ενώ τις έχω χρησιμοποιήσει 5 φορές, ακόμα είναι σε άριστη κατάσταση, αλλά δεν έχω να σας τις δείξω γιατί κάπου τις έχω παρατημένες λογικά στο μπάνιο. Να σας πω ότι οι βλεφαρίδες είναι από φυσική τρίχα, είναι οικονομικές, είναι πάρα πολύ προσεγμένα όλα, από τη συσκευασία μέχρι τις δίτες βλεφαρίδες, εντάξει το πριν αυτό καθ' αυτό, αλλά θέλω να δώσω βάση και συσκευασία, η οποία είναι έτσι πολύ funky και παιχνιδιάρικη. Εγώ το εκτιμά αυτό σαν ένα προϊόν, γιατί εντάξει, όταν η εταιρεία ξέρει να μου πουλήσει κάτι, ξέρω ότι θα το πάρω. Και οι άλλες που διάλεξα είναι οι Black Swan, είναι αυτές εδώ. Ελπίζω να τις βλέπετε. Οι Twilight Tinkle, οι οποίες φαίνονται να είναι πολύ μακριές και πολύ έντονες, θα χαρώ πάρα πολύ να τις δοκιμάσω αυτές. Είναι αυτές εδώ. Είναι έτσι πολύ πυκνές και πολύ μακριές. Και αυτές οι οποίες θα τις βρείτε αποκλειστικά στα Hondo Center, είναι συνεργασία αποκλειστικά με τα Hondo Center, λέει Hondo Center Exclusive. Είναι για πιο πεταλούδε βλέμμα, πολύ ωραίες και αυτές. Θα σας έχω όλα τα links από κάτω για τις βλεφαρίδες που πήρα. Επίσης θα σας έχω το link από τη Lashionista. Και επίσης θα σας έχω ένα φοβερό διαγωνισμό που κάνουμε με τη Lashionista. Δίνουμε 15 ζευγάρια βλεφαρίδες, ο πρώτος νικητής παίρνει 10 ζευγάρια και ο άλλος παίρνει 5 ζευγάρια. Δηλαδή δώρα αξίας 150 ευρώ. Οπότε θα σας αφήσω όλες τις προφορίες του διαγωνισμού από κάτω γιατί ακόμα τρέχει, οπότε να πάτε να δηλώσετε συμμετοχή. Και τέλος έχω να σας δείξω άλλο ένα θεματάκι το οποίο άνοιξα γιατί δεν άντεχα. Το έχω και αρκετές μέρες οπότε δεν μπορούσα να το αφήσω εκεί να κάθεται. Είναι μια παραγγελία από ένα φαρμακείο που έκανα. Το φαρμακείο είναι το Farm 16. Η παραγγελία έγινε σε συνδυασμό διάφορων σκέψεών μου. Αρχικά ήθελα να αλλάξω λίγο τη ρουτίνα περιποίησής μου, σας το είχα πει και σε προηγούμενο βίντεο, και να δοκιμάσω κάποια καινούργια προϊόντα. Οπότε, τσεκάροντας και τσεκάροντας το site, είπα να δοκιμάσω κάποια προϊόντα από την εταιρεία Nux, γιατί βλέπω πάρα πολλές κοπέλες ότι τα υποστηρίζουν τρελά και νομίζω ότι είναι μια καλή εταιρεία να δοκιμάσω. Γι' αυτό και διάλεξα κάποια πραγματάκια από αυτή την εταιρεία. Αλλά επίσης μου τελείωσε και το κερί, το ωραιότερο κερί όλων των εποχών που μύριζε όλο το σπίτι. Όταν τελείωσα αυτό το κερί, κλάψαμε σε αυτό το σπίτι, ειλικρινά σας μιλάω, γιατί το άναβα και μύριζαν τα πάντα, που ήταν από την Bomb Cosmetics και ήθελα να πάρω ένα καινούριο, γιατί πήρα κάποια κεριά IKEA, τα οποία όμως, ναι με μυρίζουν ωραία, αλλά ρε παιδιά αυτό το κερί το άναβες. Σας μιλάω ειλικρινά, το άναβα στο δωμάτιό μου και όποιος έμπαινε στο σπίτι το μύριζε και έλεγε τι ωραίο που μυρίζει. Οπότε είπα να δοκιμάσω και άλλο κερί και γενικότερα θα συνεχίσω να δοκιμάσω κεριά από Bomb Cosmetics και αυτό που διάλεξα να δοκιμάσω τώρα
είναι αυτό εδώ, το οποίο δεν είναι σε γυάλινη συσκευασία, είναι έτσι σε τσίγκινη. Και λέγεται το Sex on Fire. Μέσα είναι έτσι. Πάρα πολύ ωραία συσκευασία, δεν θες να το κάψεις. Αλλά το προηγούμενο μύριζε... Το προηγούμενο μύριζε πάρα πολύ γλυκά. Αυτό μυρίζει πιο φρέσκα και πιο φρουτένια, πιο εξωτικά. Λέει μέσα ότι έχει, ναι, μανταρίνι και ylang ylang και διάφορα essential oils. Μου αρέσει πάρα πολύ, θα το ανάψω και θα σας πω σίγουρα. Και μετά πάμε να σας δείξω τα προϊόντα περιποίησης που πήρα. Σας είπα, είναι από την εταιρεία Nux και είπα να αλλάξω όλη μου την περιποίηση. Γι' αυτό και πήρα κρέμα ματιών, ένα ανορό και μία κρέμα νύχτας. Το πρώτο που θα σας δείξω είναι το σέρουμ. Και ευτυχώς τα έχει στα αγγλικά, γιατί κοιτάω τη μία πλευρά και βλέπω γαλλικά και λέω γιατί ρε γαμώτο, πήρα πάλι προϊόντα από γαλλική εταιρεία και δεν διαλέγω αγγλικές αφού ξέρω να τα μιλήσω. Και το συγκεκριμένο λέγεται Lifting Serum, ακούγεται φανταστικό, λέει ότι γεμίζει τις λεπτές γραμμές, σε σφίγγει, ανορθώνει κλπ. Δεν είναι για πάρα πολύ ώριμες επιδερμίδες νομίζω, είναι αυτό για τις ηλικίες από 25 έως 35. Εκεί. Το επόμενο που πήρα είναι μια κρέμα ματιών, γιατί εντάξει, έχω πολλές αγάπες, η μία είναι οι τσάντες, οι άλλες είναι οι κρέμες ματιών. Εντατική κρέμα ματιών κατά της κουρασμένης όψης, με υαλουρονικό οξύ φυσικής προέλευσης κλπ. Κλπ. Και είναι αυτή εδώ. Η συσκευασία της είναι πολύ ωραία και δείχνει να έχει πολύ μεγάλη ποσότητα. Θα τη δοκιμάσω και θα σας πω. Και το άλλο πραγματάκι που πήρα είναι μία κρέμα νύχτας, γιατί σαν κρέμα νύχτας χρησιμοποιώ τη Βυσσίμια, αλλά είπα να δοκιμάσω κάποια καινούρια. Είναι η κρέμα νύχτας που λέγεται Night Renewer with Precious Flower of Blue Everlasting. Δεν ξέρω τι λέει. Anti-Fatigue Moisturizing Cream Night Renewer with Precious Flower of Blue Everlasting. Το Blue Everlasting δεν ξέρω τι είναι. Σας γελάσω παιδιά. Η κρέμα νύχτας μέσα είναι αυτή εδώ. Είναι για άλλους τύπους επιδερμίδας. Και πάνω απ' όλα έχει Flower of Blue Everlasting, το οποίο είναι Precious. Κάτι θα σημαίνει αυτό. Θα το δοκιμάσω και αυτό και θα σας πω τη γνώμη μου και γι' αυτό. Επίσης να σας πω ότι κάποιο από αυτά τα προϊόντα, δεν θυμάμαι ποιο, νομίζω το serum, ερχόταν δώρο με το πολυδιαφημισμένο λάδι, ξηρό λάδι της NYX, που είναι αυτό εδώ, της NYX, τι λέω, της NYX, είναι αυτό εδώ, το οποίο είναι σαν ένα travel size, αλλά νομίζω ότι φτάνει για πάρα πολύ, είναι 30ml. Επίσης πήρα ένα lip balm από την Caudalie, το οποίο λένε ότι είναι φοβερό, γι' αυτό και ήθελα να το δοκιμάσω. Και βάλα και αρκετά δειγματάκια μέσα με την παραγγελία μου. Και την παραγγελία δεν έκανα με δικά μου χρήματα, η απόδειξή μου είναι αυτή εδώ. Για όσους ενδιαφέρονται και για όσους δεν το πιστεύω. Αυτά και με αυτά έκλεισα αυτό το βίντεο, τα βάζω όλα μέσα. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Αυτά μου έφερε ο καημένος ο ταχυδρόμος, ο οποίος έρχεται συχνά δυστυχώς στο σπίτι μου. Ελπίζω να μην του προκαλώ αμηχανία που κατεβαίνω με τις ωραίες μου πιτζάμες κάθε πρωί. Αυτά από μένα. Αν σας άρεσε το βίντεο να πατήσετε like, να μην ξεχάσετε να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Για όλα τα προϊόντα που σας έδειξα, περιποίησης, σίγουρα θα κάνω κάποιο άλλο βίντεο για να σας πω τη γνώμη μου. Αν δεν κάνω βίντεο, πάει να πει ότι δεν μου άρεσε καθόλου. Αυτά από μένα. Θα τα πούμε πάλι σε ένα νέο βίντεο. Φιλιά.